όλα. Λοιπόν, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, είναι μαζί μας. Ο κύριος Χρήστος Σπύργης, πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Πάνος Βλάχος, γραμματέας επικοινωνίας του κινήματος αλλαγής. Τι λέει ο κύριος Πλεύρης? Λέω, κύριε Χασαπόπουλε, είναι το κοντράστ. Βλέπουν εσάς, βλέπουν και την κυρία Βούλγαρη, οπότε καταλαβαίνετε. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πλεύρη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα. Εγώ πάντως τον ευχαριστώ τον κύριο Πλεύρη. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, θέλω να συνδεθούμε με την Έτη Φίλια, η οποία είναι με τον κύριο Νίκο Θωμαϊδη, υπεύθυνο των εργαστηρίων αναλυτικής χημίας. Όπου εκεί θα μας πει η Έτη Φίλια, Έτη μου καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Θα μας πεις για το τι γίνεται με τις έρευνες. Ένα θέμα δύσκολο βέβαια, αλλά μας βοηθάει πολύ στο θέμα του κορονοϊού, με τις έρευνες στα λίμματα. Θα πάει το απόγευμα και ο κύριος Σιόδρας εκεί, έτσι δεν είναι? Δεν θα γίνει ακριβώς έτσι. Θα τα πω όλα με τη σειρά. Καλημέρα και πάλι. Βρίσκομαι στο εργαστήριο αναλυτικής χημίας του ΕΚΠΑ, εδώ στην Πανεπιστημίου Πολυσοζωγράφου. Έχω δίπλα τον κύριο Νίκο Θωμαϊδη, ο οποίος είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του ΕΚΠΑ. Θα σας δείξω ακριβώς τι γίνεται εδώ. Αυτό είναι ένα μπουκάλι με αστικά λίμματα από την Ψιτάλια. Φοράω και τα γάντι μου γιατί απογορεύεται, καθώς είμαι σε εργαστήριο, να το πιάσω διαφορετικά. Έτσι κι αλλιώς ήθελε γάντι. Αυτό το δείγμα αναλύεται. Και όπως δείχνει εδώ το monitor, ουσιαστικά πρόκειται για προσδιορισμό συγκέντρωσης του γενετικού υλικού του COVID-19 από το κέλ της Ψιτάλιας. Και σήμερα το απόγευμα με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετέχει και ο κύριος Σιόδρας, ο κύριος Θωμαϊδης, ο καθηγητής που έχω δεξιά μας, φυσικά, θα παρουσιάσει αναλυτικά τον αριθμό των κρουσμάτων στην Αττική με τη μεθοδολογία Μοντε Κάρλο. Θα μας την εξηγήσει ακριβώς τι είναι αυτό ο καθηγητής που έχω δεξιά μου. Ουσιαστικά μας δίνει, κύριε καθηγητά, καλημέρα, μας δίνει ένα πιο ακριβή αριθμό των κρουσμάτων και του επιδημιολογικού φορτίου που έχει τη στιγμή αυτή η Αττική, σωστά? Ακριβώς. Συλλέγουμε καθημερινά δείγματα πλέον από αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουμε ξεκινήσει από το Μάρτιο. Κάνουμε την ανάλυση, απομονώνουμε το υγειικό υλικό, το προσδιορίζουμε με PCR όπως πρέπει να προσδιοριστεί και στη συνέχεια με υπολογιστικούς μεθόδους υπολογίζουμε τον αριθμό των κρουσμάτων προς τα πίσω στην κοινότητα, δηλαδή στο λεκανοπέδιο της Αττικής που είναι περίπου 4,2 εκατομμύρια. Στη συνέχεια αυτά τα αποτελέσματα τα στέλνουμε στην Επιτροπή και τα επεξεργάζονται με τα δικά τους αποτελέσματα, τα οποία προφανώς προκύπτουν από τα τεστ που γίνονται καθημερινά, και συγκρίνουμε τον επιπολασμό. Κύριε Θωμαϊδη, αυτό το πλεονέκτημα. Καλός ή κακός, για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, είτε μπορεί να μην μας αρέσει, γιατί έτσι, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος με τα σκουπίδια, με τα λίμματα, δεν είναι και πολύ εξοικειωμένος. Αυτές οι έρευνες δείχνουν τον πραγματικό αριθμό και την πραγματική διάσταση της διασποράς, έτσι δεν είναι? Σωστά, γιατί είναι ένα δείγμα το οποίο έχει ως εικόνα όλο τον πληθυσμό, όλη την κοινότητα. Η εικόνα από οποιοδήποτε σημείο της Αθήνας. Η εικόνα που έχουμε το Σαββατοκύριακο είναι ότι έχουμε μειωμένα κρούσματα, έχει πέσει η διάδοση της νόσου το Σαββατοκύριακο, αλλά περιμένουμε πάλι μέσα στη βδομάδα άνοδο. Τα αποτελέσματα αυτά τα οποία παράγουμε τα συγκρίνουν με επιδημιολογικά δεδομένα με τα δικά τους στην Επιτροπή και κάνουν προβολή το τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό είναι χρήσιμες οι αναλύσεις στα λίμματα. Ναι, και υπάρχει κόσμος που ρωτάει, γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε πεσμένα κρούσματα και μέσα στη βδομάδα έχουμε αυξημένα κρούσματα. Ναι, διότι υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα του κόσμου και προφανώς η δραστηριότητα φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, αναγκαστικά υπάρχει μεγαλύτερη διάδοση. Α, εννοείται ότι δουλεύουν οι άνθρωποι, πηγαίνουν στις δουλειές τους. Ενώ Σαββατοκύριακο έχουμε περισσότερο συγχρονισμό, θα λέγαμε, στα κέντρα, εν πάση περιπτώσει στα μπαρ, στις ταβέρνες. Έχει περιοριστεί, γιατί τότε βγαίνουν αυτό. Οι άνθρωποι. Ναι. Σωστά, αλλά και εκεί τηρούνται υγειονομικά μέτρα, ενώ στη δραστηριότητα μέσα στη βδομάδα, ό,τι και να γίνει κάτω από τις συνθήκες εργασίας, πίεσης και ταχύτητας, μην νομίζετε ότι τηρούνται όλα τα μέτρα κατά γράμμα. Οπότε νομίζω, άποψή μου είναι, αυτό είναι περισσότερο των επιδημιολόγων να το εξηγήσει, ή εξηγείται κάπως γιατί πέφτουν το Σαββατοκυριακό. Ξεφεύγουν τα κρούσματα. Ωστόσο, δηλαδή, μας λέτε ότι τώρα είναι πεσμένα, αλλά τις επόμενες μέρες θα ανεβούν. Θα ξεπεράσουμε τα 500, εκτιμάτε?
Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό αυτή τη βδομάδα. Μάλιστα. Ωστόσο, αυτό το πράγμα μπορεί να το πούνε οι επιδημιολόγοι. Εντάξει, δηλαδή, σαν εκτίμηση τώρα. Ναι, σαν εκτίμηση. Ναι. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι η τάση. Οι υπολογισμοί προς τα πίσω εμάς δείχνουν κάποιο εύρος κρουσμάτων που είναι μερικές χιλιάδες, έτσι. Πολύ περισσότερες από αυτές που εκτιμούν στην πραγματικότητα τα τεστ. Ωστόσο, αυτό που δείχνει η ανάλυση των λιμάτων είναι η τάση προς τα που πάει. Έτσι μπορούν να προβλέψουν προς τα που θα πάει τις επόμενες μέρες εσείς λέτε ότι το επίπεδο των κρουσμάτων. Αυξητική η τάση τις επόμενες μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό πιστεύουμε. Αυτό ναι. Πιστεύετε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θωμαίδη. Σας ευχαριστούμε που μας αφήσατε να μπούμε στο εργαστήριο. Να ευχαριστήσουμε και την Νέτη Φίλια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Ημέρα. Να είστε καλά. Πάμε στη συζήτησή μας τώρα. Κύριε Πλεύρη, εσείς ξεκινήσω από εσάς που είσαστε και βουλευτής της Β' Αθηνών. Αν δεν κάνω λάθος. Α' Αθηνών. Στην Α' είστε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στην πρωτεύουσα, τι θα γίνει με αυτές τις ευαίσθητες περιοχές. Τι θα γίνει με τον Άγιο Παντελεήμονα, με τα Πατήσια, με την Κυψέλη, με όλες αυτές τις περιοχές που είναι στο κέντρο της Αθήνας, με την Ομόνια, που ένα απλό τεστ άμα βγουν να κάνουν rapid τεστ, άμα κάνουν ο ΕΟΔΗ, φαίνονται τη μεγάλη διασπορά. Ναι, κοιτάξτε, γιατί η Αθήνα και το κέντρο της Αθήνας, το έχουμε δει και από τα στοιχεία, έχει έντονο επιδημιολογικό φορτίο. Ο ΕΟΔΗ βγαίνει προχθές. Έγινε καθαρισμός από ρήμανση της πλατείας του Αγίου Παντελεήμονα και αντιστοίχως έγιναν τα rapid test. Δυστυχώς σε πλατείες όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, η πλατεία Βικτωρίας, υπάρχει μεγάλη περισυγκέντρωση κόσμου και κυρίως υπάρχει μεγάλη περισυγκέντρωση μεταναστών, οι οποίοι μέχρι στιγμής και προσπαθεί να τους απομακρύνει η αστυνομία, δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία που δείχνουν, αν θέλετε, οι Έλληνες πολίτες ως προς την τήρηση των μέτρων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται και σε αυτές τις ομάδες ένα έντονο επιδημιολογικό φορτίο που κατά βάση είναι νέος πληθυσμός και δεν θίγεται τόσο πολύ, αλλά είναι από μόνος τους βάση μετάδοσης. Γενικότερα, το κέντρο της Αθήνας έχει το επιπλέον πρόβλημα, έχοντας συζητήσει ο ίδιος με επιδημιολόγους, γιατί ακριβώς είναι και η περιφέρεια, ότι συγκεντρώνει κόσμο από όλα τα προάστια, γιατί μπορεί η Αθήνα να έχει 400.000 κόσμο, δημότες, αλλά έχει 2 με 2,5 εκατομμύρια καθημερινά κόσμο που εξυπηρετεί από όλες τις περιοχές. Οπότε καταλαβαίνετε, όλο αυτό το σημείο δείχνει ότι είναι ακόμα πολύ πιο έντονο και τα περισσότερα τεστ που έχουν ξεκινήσει και γίνονται σε αυτές τις περιοχές, αλλά αντίστοιχα και η αίσθηση ότι όσο το δυνατόν πρέπει να τηρούνται τα μέτρα. Κύριε Πλεύρη, γιατί δεν υπήρχε πρόληψη για αυτές τις περιοχές? Γιατί το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες σε αυτές τις περιοχές και μένουν ο ένας πάνω στον άλλον, το ξέρουμε χρόνια τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί δεν υπήρχε πρόληψη? Δεν έχουμε πρόληψη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βλέπουμε ότι ο ένας είναι πάνω στον άλλον, τώρα μπήκαν κάποια λεωφορεία. Εκεί στις πλατείες πάλι δεν είδαμε πρόληψη. Όχι, με συγχωρείτε. Η πρόληψη υπήρξε, αλλά προφανώς οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερη υπερσυγκέντρωση είναι πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθούν. Δηλαδή, αυτό το οποίο μου λέτε, το αν μένουν 10 άτομα σε ένα σπίτι, λόγου χάρη, ναι, εκεί πέρα η πολιτεία, ποια είναι η λογική της πρόληψης? Κανονικά, αν θέλετε να δούμε ένα γενικότερο σχεδιασμό για την υποβάθμιση της Αθήνας που έχουμε επιτρέψει και κατά καιρούς έγινε και ειδικά και την προηγούμενη τετραετία να υπερσυγκεντρώνεται κόσμος που δεν έχει χαρτιά, να το δούμε συνολικά. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε να κάνουμε καθαρά με το κομμάτι του επιδημιολογικού. Άρα, κάνεις ψεκασμούς συνεχώς αυτές τις πλατείες, του ζητάς να μην συγκεντρώνεται και να τηρούν μέτρα ασφάλειας. Μπαίνουν τα νέα από 1η Οκτωβρίου, μπήκαν όλα τα νέα λεωφορεία, τα οποία υπάρχουν για να υπάρχει λιγότερος κόσμος στις μεταφορές. Μου να σας και πω το βασικότερο είναι να τηρηθούν και σε μέρη τα της μέτρα. Εκλογικής σας περιφέρειας ενημέρωση δεν υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχουν μετανάστες και δεν πάει κάποιος να τους ενημερώσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν. Ακούστε, άμα θέλουμε, γιατί δεν καταλαβαίνουν, δυστυχώς και αυτή είναι η πραγματικότητα, απευθύνεσαι σε κόσμους που δεν θέλουν να συμμορφωθούν. Το πρόβλημα είναι αυτό, διότι ακόμα και την περίοδο του lockdown, κύριε Χασακόπουλε και κυρία Βούλγαρη, στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα και στην πλατεία Βικτωρίας, οι μετανάστες που ήταν εκεί, νόμιμοι, παράνομοι, δεν ξέρω, δεν υπολόγισαν τίποτα. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα ενημέρωση πια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να ξέρουν ότι όσοι βρίσκονται εδώ πέρα δεν μπορούν να είναι η υγειονομική βόμβα απέναντι εντάξει, στο κοινωνικό σύνολο. Από ένα σημείο και μετά, τους. Δεν μπορείτε να λέτε σε ένα οικογενειάρχη ότι δεν τον ενδιαφέρει η ζωή των παιδιών του και της γυναίκας του. Μα γιατί και αυτοί οι πρόσφυγες, πολλοί έχουν οικογένειες.
Ακούστε, γιατί δεν λέω στον οικογενειάρχη. Προφανώς αυτός που είναι οικογενειάρχη και μένει κάπου δεν είναι πρόβλημα. Αναφέρομαι σε αυτούς που περιφέρονται καθημερινά στην πλατεία χωρίς να τηρούν κανένα μέτρο. Πάμε και σας, κύριε Σπίτι. Ναι, να πάμε απλά. Ναι. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Και στα αραβικά τους το λέγανε προχθές στον Άγιο Παντελεήμονα. Βγήκε η αστυνομία, δεν πήγε να κυνηγήσει. Και καλά έκανε, και έτσι πρέπει να γίνεται. Μα και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά η αίσθηση πολλών από αυτών είναι ότι επειδή είναι 25-26 χρονών δεν τους πιάνει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Αθήνα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εντάξει, δεν μπορεί να πραγματικά να αρχίσει κανείς να σχολιάζει τις δικαιολογίες. Λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε. Ναι, λέω δεν μπορεί κανείς να μπει στο πειρασμό πλέον αν θέλει να κρατήσει σοβαρότητά του, να αρχίσει να σχολιάζει τα επιχειρήματα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πριν λίγο ακούσαμε ότι για τα κενά στο σχολεία φταίει ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι σε ενδιαφέρουσα. Τώρα φταίνει οι μετανάστες. Για τους μαθητές φταίνει. Όχι, για τους δασκάλους είναι... δεν είπε, κύριε Σπίτζη. Ορίστε. Για τους δασκάλους δεν είπε. Για τις δασκάλες. Μόνο για τους καθηγητές, ναι. Με συγχωρείτε. Όχι, για τις δασκάλες. Ναι, για τις δασκάλες. Για τις πάλι καλά. Δεν είπε για τους καθηγητές. Πάλι καλά, πάλι καλά, κύριε Χασαπόπουλε. Πάλι καλά. Μην αδικούμε τώρα τα πράγματα. Ναι, ναι. Να, μην... Είναι οι δασκάλες λοιπόν και οι καθηγήτριες. Ωραία. Για τους μαθητές φταίνει οι μαθητές που είναι μπαχαλάκια, είναι αλήτες, είναι οτιδήποτε άλλο. Να δούμε όμως τι έχει κάνει η κυβέρνηση, γιατί το μεγαλύτερο μπαχαλάκι που υπάρχει στη χώρα είναι το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη. Δεν θα κάτσουμε να σχολιάσουμε προφανώς όλα αυτά που ακούσαμε πριν. Θα πούμε ότι οι ελλείψεις καθηγητές παρά τις διαβεβαιώσεις που υπήρχαν είναι προφανές. Γιατί ανετράπη ο προγραμματισμός που είχαν. Θα δούμε για τον κορονοϊό πρώτα και μετά θα δούμε και για την παιδεία. Ναι. Για ποιο λέτε θέλετε να πούμε. Για το θέμα του κορονοϊού και τι θα γίνει σε αυτές τις περιοχές. Για το θέμα του κορονοϊού λέμε. Όταν σε μία τάξη είναι 30 μαθητές και δεν υπάρχουν καθαρίστριες, δεν έχουν δοθεί οι μάσκες, δεν υπάρχει υγειονομικό υλικό, δεν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία. Και το ίδιο συμβαίνει και στους χώρους της υγείας. Αντίστοιχες ελλείψεις στα νοσοκομεία. Ο κύριος Πλεύρης σας κατηγόρησε την κύπη αντιπολίτευση ότι όταν ήσασταν εσείς κυβέρνηση είχατε αφήσει, να πάμε πάλι στο κέντρο της Αθήνας, είχατε αφήσει και τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να κυκλοφορούν χωρίς χαρτιά. Είχε γίνει ένας χαμός. Αυτό δεν είπατε, κύριε Πλεύρη. Είναι γνωστό, κύριε Βουλγαρή, είναι γνωστό ότι έλεγε ο κύριος Πλεύρης. Είναι γνωστό ότι έλεγε η Νέα Δημοκρατία και ζούμε τώρα ακριβώς το αντίθετο από αυτά που λέγανε. Εμείς δεν είχαμε αυτά που ζήσαν 25.000 τιμόρια ή 13, ή να καίγονται τα κιτ ή να ξεσηκώνεται ο κόσμος, γιατί ήταν μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και σε σχέση με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό και σε σχέση με το μαθητικό κίνημα και όλα τα κινήματα και σε σχέση με το πώς λειτουργεί το κράτος και το ελληνικό δημόσιο. Πάντως να σας πω όμως και κάτι, επειδή και εσείς έχετε κάνει υπουργός, το να κατηγορεί ένας τον άλλον για θέματα τα οποία ξεπερνάνε τις δυνατότητες ενός υπουργού, δεν βγάζει πουθενά. Με συγχωρείτε, έχετε κύριε κάνει και εσείς υπουργός και το ξέρετε πολύ καλά. Ο κορονοϊός, τα θέματα των καταλήψεων, η ελλείψη στην παιδεία ξεπερνάνε τις δυνατότητες κάθε υπουργού και κάθε κυβερνήσεων. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πολλά από αυτά που ακούμε δεν ξεπερνάνε τις δυνατότητες του υπουργού. Δεν ξεπερνάει τις δυνατότητες του υπουργού να γίνονται, παραδείγματος χάρη, μια φορά την ημέρα πολυμάνε στα λεωφορεία που δεν γίνεται καμία. Δεν ξεπερνάει τη δυνατότητα του υπουργού. Γιατί οι απολυμάσεις δεν γίνονται στα λεωφορεία. Όχι, δεν γίνονται. Προφανώς δεν γίνονται. Ούτε μία την ημέρα. Δεν ξεπερνάει τη δυνατότητα ενός υπουργού να μην ανατρέψει το σχεδιασμό των προσλήψεων που είχε κανονίσει η προηγούμενη κυβέρνηση για τα σχολεία. Δεν ξεπερνάει τις δυνατότητες ενός υπουργού όταν έχουμε το απόλυτο ξεχαρβάλωμα του πλαισίου δημόσιων συμβάσεων να κάνει απευθείας ανάθεση ένας υπουργός για να γίνονται απολυμάσεις. Ούτε θα έλεγε κανείς γιατί πήραμε καθηγητές και δασκάλους για να καλύψουμε τα κενά. Ναι. Είναι άλλο μεγάλος περίπατος που χρησιμοποιείται για αυτά τα πράγματα και άλλο τα πραγματικά κενά και ανάγκες που υπάρχουν. Όμως, να ακούσουμε και τον κύριο Βλάχο, σας παρακαλώ. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι, αν επιτρέπετε, για να δώσουμε και μια είδηση. Αξίζει τον κόπο, θα σας το διαβάσω στη συνέχεια αν μου δώσετε το χρόνο, να δείτε πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και τους μαθητές και τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τους πολίτες και τους επαγγελματίες σε σχέση με την κρίση του κορονοϊού στο δόγμα και στη λογική τρόμος και πάταξη. Ας διαβάσω λοιπόν ένα έγγραφο που έχω στα χέρια μου χωρίς να πούμε ονόματα
πώς φέρονται στους μαθητές από αστυνομικό τμήμα. Γιατί κύριε Χασαπόπουλε, δεν θυμίζει. Πού έχει γίνει αυτό, κύριε Σπίτζη? Στα Χανιά. Στα Χανιά. Στα Χανιά. Τι, δηλαδή το αστυνομικό τμήμα τι έχει κάνει στους μαθητές? Ακούστε. Δεν το διαβάστε όλο, έτσι? Τι είναι αυτό που διαβάζω, κύριε Σπίτζη? Σε συνέχεια σας διαβάζω έγγραφο τμήματος αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, που δείχνει, κύριε Πλεύρη, ότι έχουμε γυρίσει την δεκαετία του 60. Τι διαβάζετε, κύριε Σπίτζη, διαβάστε το για να καταλάβουμε κι εμείς. Λέω, διαβάζω έγγραφο της αστυνομίας. Ναι, πείτε τι έχει μέσα το έγγραφο. Έχει για τους μαθητές. Mm-hmm. Λέει ότι σε συνέχεια νοτέρου εγγράφου σας, βάσει του οποίου μας γνωστοποιείται μεταξύ άλλων ότι σήμερα 28/9/20 και ώρα 5.30 αντιληφθήκατε, λέει, στο τμήμα, ότι η ομάδα 6-7 μαθητών που πρόσφατα εκλέχθηκαν στο 15μιλές Συμβούλιο του σχολείου προέβησαν σε κλείσιμο της εξωτερικής πόρτας του σχολείου με σκοπό το χαβαλέ. Β. Ενημερώσατε τηλεφωνικά για το συμβάν τους κηδεμόνες των παιδιών, απαντώντας στις τηλεφωνικές κλήσεις, και παρακαλούμε, όπως για το σχηματισμό ποινικής δικογραφίας, μας γνωρίστε άμεσα τα στοιχεία του μαθητή, μάλιστα, του κηδεμόνα κτλ. Ακούστε το τέλος. Είναι μια αναφορά σε ένα αστυνομικό τμήμα αντιμετώπισης των μαθητών. Ακούστε λίγο το τέλος, κύριε Χασαπόπουλε. Ακούστε το τέλος. Για τον κύριο Βλάχο, σας παρακαλώ. Ακούστε τέλος. Τη θέση που πήρε ο κηδεμόνας σε αυτά που δηλώσατε. Βεβαίως, ναι. Γιατί πρέπει, γιατί υπάρχει ποινική ευθύνη. Βεβαίως, σοβαρά, και δεν τρέπεστε να το λέτε. Η εφαρμογή του νόμου. Κάντε και φακέλους, ζητήστε και χαρτιά από το κοινωνικό βρονημάτο σου. Άμα δεν καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Και είδατε, κύριε Χασαπόπουλε, ποια είναι η οριμότητα των μαθητών. Ποια είναι η οριμότητα των μαθητών και τι κάνουν στις καταλήψεις και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Καταστροφές στο σχολείο. Δεν θα το πληρώσετε εσείς, ο Έλληνας φορολογούμενος θα το πληρώσει. Ναι, 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 ναι. Να ακούσουμε τον κύριο Βλάχο, σας παρακαλώ, ελάτε για να κλείσουμε σιγά σιγά. Για τον κορονοϊό γενικώς ή για τα σχολεία, κύριε Βλάχο? Ας ξεκινήσουμε από τα μέτρα που παίρνουν στο κέντρο της Αθήνας και για τα σχολεία. Το σχολείο σας, κύριε Βλάχο. Κοιτάξτε, εδώ πέρα ο κύριος Πλεύρης κάνει ένα τεράστιο λάθος και ένα επικίνδυνο λάθος. Εδώ που φταίγαν οι μαθητές, εκεί που φταίγαν όσοι μπαίνουν στο λεωφορεία, εκεί που φταίγαν οι τουρίστες, εκεί που φταίγαν οι νέοι οι οποίοι μαζεύονται στις πλατείες, τώρα φταίνε και οι μετανάστες. Και τρεις μέρες πριν την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, μετά την πρόσληψη Ζαρούλια στη Βουλή, έρχεται ο κύριος Πλεύρης να ξαναρίξει λάδι στον ξενοφοβικό και μυσαλόδοξο λόγο. Αυτός που μας έφερε στα χάλια που μας έφερε πριν 5-6 χρόνια και που απόβασε το αυγό του φιδιού σε αυτές ακριβώς τις γειτονιές. Και είναι ντροπή που είναι βουλευτής της Α Αθηνών και αντί να δείξει την πρέπουσα ενσυναίσθηση για όλα αυτά που συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας, πάει και τα βάζει πάλι με τους μετανάστες. Τον αφήνω λοιπόν στην κρίση των πολιτών κατά πόσο είναι υπεύθυνος με αυτά που λέει. Δεύτερο, είμαι στην κρίση των πολιτών αυτή τη στιγμή, και εκλέγομαι από τους αθηναίους, κύριε Πλάχο. Δεν σας διέκοψα, κύριε Πλεύρη. Συγκρατήθηκα πάρα πολύ να μιλήσω με αυτά που είπατε. Ναι. Συγκρατήθηκα πάρα πολύ να μιλήσω, θα με ακούσετε. Όταν λέτε να ντρέπομαι, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κορονοϊού. Κύριε Βλάχο, παρακαλώ συνεχίστε. Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, που είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Το ζήτημα δεν είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά των καταλήψεων. Το ζήτημα είναι αν θέλουμε ανοιχτά και ασφαλή σχολεία ή κλειστά σχολεία και πρόβλημα στις ελληνικές οικογένειες και στους μαθητές. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία και για να ανοίξουν τα σχολεία πρέπει να αισθάνονται όλοι ασφαλείς. Έχασε η κυβέρνηση 2 μήνες το καλοκαίρι. Τους έχασε. Έφτιαξε μικρότερα τμήματα όπως έπρεπε. Δεν τα έκανε. Δημιούργησε συνθήκες για την εκπεριτροπή στη δασκαλία να μειώσει την ύλη για να μπορεί να γίνει το μάθημα πιο εύκολα. Δεν το έκανε. Έχει προσλάβει καθαρίστριες. Δεν το έκανε. Άρα λοιπόν είναι υπεύθυνη για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία. Μάλιστα. Έχουμε καταθέσει όλα αυτά τα μέτρα επανειλημμένα ως κίνημα αλλαγής και καλούμε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση να σεβαστεί και τα παιδιά και τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Και τους δασκάλους και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η μέρα του εκπαιδευτικού σήμερα θα στο κάνουν σήμερα. Κύριε Πλεύρη, επειδή είναι δύο. Και σας κατηγορήσανε, δικαιούστε μια δευτερολογία για να κλείσουμε. Ελάτε, λοιπόν, πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Κάτιστα, πρώτα απ' όλα, στη θεωρητική προσέγγιση πολλών, εγώ έχω την πρακτική προσέγγιση ότι έχω μια κόρη έκτη δημοτικού και έναν γιο πρώτη δημοτικού που πηγαίνουν και είναι σε τάξεις 25 ατόμων. Και τηρούνται τα μέτρα όσο το δυνατόν γίνεται και αυτή τη στιγμή το 0,1 των σχολείων μετά από ένα λειτουργία έχει κλείσει. Έχει κλείσει λόγω κορονοϊού, αναφέρουμε το 0,1. Ναι, ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ακούστε, κύριε Χασαβούλη, κύριε Βουλγαρή. Να νομιμοποιήσουμε παράνομες πράξεις καταλήψεις. Δεν το κάναμε ποτέ, ακόμα και όταν οι καταλήψεις γινόταν για θέματα τα οποία εμείς συμφωνούσαμε. Δεν μπορεί η παρανομία να υποκαταστήσει την νομιμότητα. Σεβόμαστε τους μαθητές και σεβόμαστε κυρίως τους μαθητές.
στην Κυψέλη, στον Άγιο Παντελήμονα, που δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν φροντιστήρια, κύριε Βλάχο. Δεν έχουν την πολυτέλεια να πηγαίνουν σε ιδιωτικό Λάτε. Σχολείο. Είναι τρίτη ηλικίου. Να τους κάνετε φάκελο, κύριε Πλεύρη. Δεν το καταλαβαίνει κανείς τι λέει. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Να τους κάνετε φάκελο και να τους στείλετε. Καλή σας ημέρα.